Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Μοναξιά, καραντίνα και χρήση στο χώρο γνωριμιών. Γράφει μια φίλη. Καλησπέρα κυρία Θέκλα της καρδιάς μου, αγάπη μου. Σου είμαι ευγνώμων γιατί συνεχίζεις να με στηρίζεις ψυχοεκπαιδευτικά με το παιδί σου, όπως πολύ όμορφα έχεις εκφράσει το κανάλι σου, στη διαδρομή μου για την αναζήτηση και διεκδίκηση του εαυτού μου. Σου είμαι ευγνώμων γιατί αρκετές φίλες μου σε γνώρισαν και σε έβαλαν στη ζωή τους, αντιλαμβανόμενες και αυτές την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και τις φίλες σου. Ήθελα να θέσω στην αγάπη και την εμπειρία σου δύο θέματα. Το πρώτο αφορά την προσωπική μου ζωή. Καθώς λόγω συνθηκών εγκλεισμού με τον κορονοϊό, αλλά και της συνεχιζόμενης ανεργίας μου, νιώθω πως έχω παραιτηθεί από τη δυνατότητα της αναζήτησης της ερωτικής χαράς, την οποία όμως έχω ανάγκη για να λειτουργώ αποτελεσματικά ως γυναίκα και ως άνθρωπος. Μέσα στο σπίτι μαζί με τα παιδιά είμαι μονογονιός, έχουμε γαλήνη και όμορφες στιγμές, ωστόσο η συναισθηματική ερωτική σύνδεση και ο ρομαντικός έρωτας είναι ένα κομμάτι που μου λείπει. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την άποψή σου για τη χρησιμοποίηση των μέσων δικτύωσης στις γνωριμίες, αλλά αφενός η εσωτερική μου φωνή λόγω εμπειρίας με κρατάει πίσω, καθώς σε όσους έδωσα ήδη την ευκαιρία της γνωριμίας έκδηλα μου ζητούσαν κάτι ευκαιριακό, άσχετα με τα λόγια τους, οι πράξεις τους το φώναζαν, φορτωμένοι με τα τραύματα και τα αποθυμένα τους. Αφετέρου, οι φίλες μου με έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τέτοιου είδους ανοίγματα, καθώς τα θεωρούν επικίνδυνα από τη στιγμή που πρόκειται για τελείως άγνωστα πρόσωπα. Η τοποθέτηση και η ένσταση μου φυσικά είναι πως και τα γνωστά σε μας πρόσωπα στο διάβα της ζωής μας μας έδειξαν ή μας αποκάλυψαν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που νομίζαμε αρχικά ή ήθελαν ήδη να παρουσιάζουν. Το άνοιγμα σε νέα γνωριμία ενέχει την ανάληψη της ευθύνης και του ρίσκου. Ιδάλλως πώς να προχωρήσω. Είμαι μαζί σου, εγώ συμφωνώ. Θα ήθελα ωστόσο να αποφύγω την ανάλωση και το ξόδεμα σε άκαρπες ή και επιβλαβείς επικοινωνίες. Το προνόμιο της ζωντανής προσωπικής επαφής είναι η συνάντηση, τουλάχιστον με το πρόσωπο που εξωτερικά είναι ο άλλος. Καθόλου δεδομένο με τόσα φίλτρα που βάζω διαδικτυακά. Πώς να προχωρήσεις στη βαθύτερη συνδεσιμότητα όταν εξ αρχής της πρώτης επαφής και γνωριμίας σου περνάει το μήνυμα πως δεν έχει αποδεχτεί το παρουσιαστικό του και ποιος είναι εξωτερικά? Δόξα τω Θεώ, με τη δική σου βοήθεια επίσης μπορώ πλέον σύντομα, ξεκάθαρα και εξηγημένα να αποχωρώ μόλις αισθανθώ την έλλειψη σεβασμού στο πρόσωπό μου, χειριστικότητα, πίεση και ενοχοποίηση ακόμη και από την απλή αρχική επικοινωνία. Άρα ξέρεις πώς να παίξεις το παιχνίδι. Σωστά. Είναι θέμα δικής μας επιλογής ο τρόπος της αναζήτησης και της διεκδίκησης μιας ερωτικής σχέσης και σε άμεση συνάρτηση των ψυχικών δυνάμεων και αντοχών μας? Ναι. Yes, θα σου έλεγα. Ναι. Να συμπληρώσω την ενδοψυχική μου σύγκρουση ανάμεσα στην ανάγκη μου να έχω μια σχέση με ποιότητα και συνέστημα και στη θέρμη του σώματος και της θηλυκότητας μου. Είμαι ευλογημένη σε αυτό το κομμάτι και όμως δεν έχω βρει ακόμη τον κατάλληλο να το μοιραστώ. Σε νιώθουμε πολύ και πολλές. Εάν μπορούσα να λειτουργήσω μόνο σωματικά και σαρκικά, πολύ πιθανόν να το είχα λύσει. Άμα, πάλι δεν θα το είχες λύσει τώρα να δεις. Να το είχα εκτονώσει, όμως δεν είναι αυτή η κατάσταση που γεμίζει τη ψυχή μου. Το χάδι και η αγκαλιά, η καθαρή και αγνή αγάπη είναι τα πιο σημαντικά για μένα. Α, το δεύτερο που με ρωτάς δεν θες να το διαβάσω δημοσίως, οπότε θα μιλήσω μόνο για το πρώτο. Καταρχάς φίλοι, εσύ που γράφεις είσαι ευφιέστατη και κάνεις εξαιρετική χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μπράβο. Ρωτάς ερωτήματα στο οποία γνωρίζεις ήδη τις απαντήσεις. Θα σου απαντήσω όμως, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο λόγος που το κάνεις είναι για να δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα και στα ελληνικά και στην ελληνική γλώσσα, καθώς το έχουμε συζητήσει την προηγούμενη Παρασκευή στην αγγλική γλώσσα. Πώς κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη χρήση των ιστοχώρων γνωριμιών, είτε των εφαρμογών γνωριμιών, είτε των ιστοσελίδων γνωριμιών. Θέλω να σου πω ότι είναι φυσιολογικά όλα αυτά που νιώθεις. Είναι φυσιολογικό μία νέα γυναίκα η οποία είναι χωρίς σύντροφο και χωρίς ερωτική ζωή να νιώθει την έλλειψη του ρομαντικού έρωτα, την έλλειψη του ερωτισμού, την έλλειψη της συντροφικότητας. Είναι πολύ φυσιολογικό να σου λείπει. Εάν δεν σου έλειπε καθόλου θα ήταν λίγο ανησυχητικό.
Γιατί ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι και αυτό της ανειδονίας και της έλλειψης ερωτικής επιθυμίας. Οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη μπορεί να μην θέλουν να έχουν καμία ερωτική σχέση και καμία ερωτική επαφή. Το γεγονός ότι η ψυχή σου λαχταρά για ερωτισμό και ένωση και σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο, ερωτική, ρομαντική σύνδεση και συντροφικότητα, αυτό είναι υγιές και δείχνει ότι είσαι καλά ψυχοσυναισθηματικά. Χαίρομαι που περνάς καλά με τα παιδιά σου και ήρεμα. Γιατί υπάρχουν αρκετές μητέρες, είτε μονογονεί, είτε μητέρες που ζουν μαζί με τον πατέρα των παιδιών, οι οποίες έχουν δυσκολίες με τα παιδιά και δεν έχουν και τόσο ήρεμες στιγμές. Άρα είσαι ευλογημένη σε αυτό το κομμάτι που υπάρχει ηρεμία και γαλήνη στο σπίτι. Φαντάζομαι ότι δουλεύεις κι εσύ σκληρά. Προσπαθείς κι εσύ σκληρά για να το επιτύχεις αυτό. Δεν είναι μόνο ένα παιδί, είναι περισσότερα από ένα παιδιά. Οπότε σαφώς χρειάζεται ο γονιός να ενορχιστρώνει την συνθήκη, ειδικά μέσα στην καραντίνα, για να μπορέσουμε να διαβούμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του απόψινου vlog. Έχουμε μιλήσει και με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, την παιδοψυχολόγο μας, που είναι ψυχολόγος γενική, αλλά και παιδοψυχολόγος, σε διάφορα βίντεο για τη διαχείριση των παιδιών. Τώρα πάμε στη διαχείριση της δικής σου συναισθηματικής κατάστασης. Καταρχάς, εσύ είσαι που χρειάζεσαι συντροφικότητα, όχι οι φίλες σου. Άρα θα σε συμβουλέψω να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις και να μην επηρεάζεσαι από τις απόψεις των φίλων σου σε σχέση με το αν είναι καλή ιδέα να θέλεις συντροφικότητα ή με ποιο τρόπο θα επιτύχεις αυτή τη συντροφικότητα. Οι φίλες σου είμαι σίγουρο ότι κρίνουν με βάση τον εαυτό τους, με βάση τις δικές τους εμπειρίες και με βάση τις δικές τους δυνάμεις και αδυναμίες. Όταν ρωτάμε γνώμη από κάποιον άλλον άνθρωπο, πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός που μας δίνει γνώμη τη δίνει μέσα από τον εαυτό του, μέσα από το ποιος είναι ο ίδιος. Άρα μια φίλη μας είναι φοβισμένη και φοβάται ότι θα κινδυνεύσει αν μπει σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, εννοείται ότι θα μας συμβουλεύσει και εμάς να μην μπούμε σε έναν ιστοχώρο γνωριμιών. Ή αν μια φίλη μας έχει καεί από το χυλό και φυσά και το γιαούρτι, δηλαδή έχει πρώτερες αρνητικές εμπειρίες τις οποίες δεν έχει ξεπεράσει, είναι φυσιολογικό να μας συμβουλέψει, κάτσε στα αυγά σου, κάτσε στα βραστά σου, μη ψάχνεις. Το έχω πει ξανά και ίσως έτσι σου έχω δώσει αφορμή για να στείλεις αυτό το mail, θα το ξαναπώ και απόψε και σήμερα, ότι στη σημερινή εποχή, στη σημερινή συνθήκη, στη σημερινή κατάσταση, φαίνεται πως η πιο βολική ή η πιο πρόσφορη διέξοδος για γνωριμία με ανθρώπους του φίλου μας ενδιαφέρει με απότερο σκοπό τη σύναψη ρομαντικής σχέσης είναι το διαδίκτυο. Επειδή είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, είμαστε καραντινιασμένοι, σε πολλές περιοχές από 6 το βράδυ δικαιούμαστε να κυκλοφορήσουμε, σε άλλες περιοχές πιο αργά, σε άλλες πιο νωρίς, σε κάποιες άλλες περιοχές μπορεί να υπάρχει ολικός αποκλεισμός κλπ. Στη δουλειά μας εδώ δεν πάμε και δουλεύουμε μέσω διαδικτύου, πόσο μάλλον να βγούμε σε ένα ραντεβού. Οπότε είναι φυσιολογικό, περισσότεροι άνθρωποι αυτή την περίοδο και άνθρωποι που παραδοσιακά δεν χρησιμοποιούν τους ιστοχώρους γνωριμιών, τις ιστοσελίδες γνωριμιών, τις εφαρμογές γνωριμιών, δεν μιλάω για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα εξηγήσω τι εννοώ, οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τους ιστοχώρους γνωριμιών να είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι προηγουμένως και να υπάρχουν και άλλοι προτάριδες όπως και εμάς, εάν θα μπούμε τώρα για πρώτη φορά στους ιστοχώρους γνωριμιών ή αν έχει πάρα πολύ καιρό να μπούμε, ή αν δεν έχουμε μπει και ιδιαιτέρως στο παρελθόν. Ξεχωρίζω τους ιστοχώρους γνωριμιών και τις εφαρμογές γνωριμιών από τα οι ιστοσελίδες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή έχω τη γνώμη ότι είναι καλύτερο, αν θα επιδιώξουμε μια γνωριμία με σκοπό τη ρομαντική σχέση, να μην το κάνουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή να μην το κάνουμε μέσα από το λογαριασμό μας και το προφίλ μας στο Facebook, να μην το κάνουμε μέσα από το λογαριασμό μας και το προφίλ μας στο Instagram, να μην το κάνουμε μέσα από το λογαριασμό μας και το προφίλ μας στο LinkedIn, να μην το κάνουμε μέσα από το λογαριασμό μας και το προφίλ μας στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το LinkedIn είναι ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικό, στο οποίο οι άνθρωποι βάζουν το βιογραφικό τους, την επαγγελματική τους πείρα και αν τυχόν ψάχνουν δουλειά, τι είδους δουλειά ψάχνουν και κάνουν επαγγελματικές συνδέσεις. Με σκοπό να βελτιώσουν τον επαγγελματισμό τους και ίσως να βρουν και δουλειά.
Δεν είναι καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, να χρησιμοποιούμε τα προφίλ μας στους διάφορους χώρους κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και στο Facebook που θεωρείται ένα πολύ συνηθισμένο μέρος στο οποίο γίνεται φλερτ, για το φλερτ. Γιατί θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι και γιατί επιδιώκουμε να συναντήσουμε ανθρώπους που να είναι επίσης ξεκάθαροι. Οπότε οποιοδήποτε μας βάζει like ή καρδούλα στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter ή κάνει RT αυτό που έχουμε γράψει ή μας γράφει ένα κολακευτικό σχόλιο, δεν σημαίνει απαραίτητος πως μας φλερτάρει ή αν μας φλερτάρει δεν σημαίνει απαραίτητος πως αυτός ο άνθρωπος είναι και διαθέσιμος και έχει σκοπό τη γνωριμία. Ενώ αν φτιάξεις προφίλ σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, σε μια εφαρμογή γνωριμιών που υπάρχουν διάφορες, δεν θα πω ονόματα γιατί θα κάνω διαφήμιση, γνωρίζετε ποιες είναι. Έχει πολλές και συνεχώς βγαίνουν καινούριες. Αν κάνεις ένα προφίλ σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, εκεί δηλώνεις κανονικά, όχι δεν είναι όλοι αυτό που δηλώνουν, αλλά στην πραγματικότητα είναι φτιαγμένη αυτή η ιστοχώρη και φτιαγμένες αυτές οι εφαρμογές, ούτως ώστε να φτιάχνεις ένα προφίλ στο οποίο να δεικνύεις ποιος είσαι, να δείχνεις ποιος είσαι, να βάλεις κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες σου, να γράψεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, να γράψεις τις προτιμήσεις σου. Αν είσαι γυναίκα ετεροφιλόφιλη, αν είσαι άνδρας ετεροφιλόφιλος, αν είσαι άνδρας ομοφιλόφιλος, αν είσαι γυναίκα ομοφιλόφιλη, το δικό σου το φίλο, το δικό σου τον ερωτικό προσανατολισμό, για ποιους ανθρώπους ενδιαφέρεσαι να δεις, την ηλικία σου, τα ενδιαφέροντα σου και όταν κάνεις προφίλ σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, δηλώνεις εμέσως πλέον σαφώς ότι είσαι διαθέσιμος, ότι είσαι διαθέσιμη για να κάνεις μια γνωριμία με απότερο σκοπό τη σύναψη ρομαντικής σχέσης. Καλύτερα να φλερτάρουμε μέσα από τους ιστοχώρους γνωριμιών. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, όλοι όσοι φτιάχνουν προφίλ σε ιστοχώρους γνωριμιών δεν σημαίνει ότι είναι ελεύθεροι, δεν σημαίνει ότι είναι διαθέσιμοι για να προχωρήσουν στη σύναψη ρομαντικής σχέσης, δεν σημαίνει ότι αυτά που λένε για τον εαυτό τους ισχύουν. Χρειάζεται προσοχή. Η γνώμη μου είναι να είμαστε ακριβείς για το δικό μας εαυτό, δηλαδή να βάζουμε πληροφορίες που να είναι αληθινές. Αν είμαστε ελεύθεροι, να γράψουμε είμαστε ελεύθεροι. Αν είμαστε παντρεμένοι, δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε προφίλ σε ιστοχώρους γνωριμιών. Ή αν είμαστε δεσμευμένοι πάλι, δεν είναι καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου πάντα. Ίσως είμαι και λίγο συντηρητική. Αλλά επειδή μιλάμε για μονογαμικές σχέσεις, όταν κάποιος βρίσκεται σε μια σχέση είτε γάμου, είτε συγκατοίκησης, είτε ρομαντική σχέση, είναι καλή ιδέα να μην απατάει τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του. Και να μην επιδιώκει γνωριμία. Είτε με σκοπό το σεξ, είτε με σκοπό τη δημιουργία σχέσης μέσα από οποιοδήποτε μέσο, είτε στο χώρο των γνωριμιών, είτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φυσικά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Μπαίνοντας φίλοι σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, θα συναντήσεις και προφίλ ανδρών οι οποίοι είναι παντρεμένοι. Και κάποιοι από αυτούς δεν το λένε κιόλας ότι είναι παντρεμένοι. Όπως και οι γυναίκες εκεί που μπορεί να είναι παντρεμένες και να μπουν στο χώρο γνωριμιών και να μην το δηλώσουν ότι είναι παντρεμένες. Επίσης, εσύ είναι καλή ιδέα να βάλεις τις δικές σου φωτογραφίες. Κάποιοι άλλοι όμως μπορεί να μην βάλουν δικές τους φωτογραφίες. Μπορεί να βάλουν φωτογραφίες που δεν ανήκουν σε αυτούς. Μπορεί τα όνομα που βάζουν, οι φωτογραφίες που βάζουν να είναι ψεύτικες. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν να αποκαλύψουν δημοσίως ποιοι είναι και για ποιο λόγο βρίσκονται μέσα στον ιστοχώρο γνωριμιό. Μία γυναίκα που είναι ελεύθερη, ένας άνδρας που είναι ελεύθερος, δεν έχει κανένα λόγο να ντραπεί για να δημιουργήσει προφίλ σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών. Κανένα απολύτως λόγο να ντραπεί. Δεν είναι ντροπή να είσαι ελεύθερος και να θέλεις να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση. Ντροπή είναι να είσαι παντρεμένος και να θέλεις να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση. Ντροπή είναι να είσαι μέσα σε σχέση και να θέλεις να δημιουργήσεις μια άλλη παράλληλη ερωτική σχέση. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος, δεν είναι ντροπή να δημιουργήσει προφίλ σε ιστοχώρο γνωριμιών. Και το έχω πει και άλλες φορές ότι σε άλλες χώρες, όχι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες πιο προηγμένες κοινωνικά, θα δεις στους ιστοχώρους γνωριμιών, ακόμη και πολίτες της χώρας οι οποίοι είναι γνωστοί λόγω της δουλειάς τους ή λόγω της δημόσιας δράσης τους, να διατηρούν προφίλ σε ιστοχώρους γνωριμιών χωρίς να ντρέπονται καθόλου, να βάλουν το όνομά τους, το επίθετό τους, τις φωτογραφίες τους, τις προτιμήσεις τους κτλ. Δεν είναι ντροπή. Οπότε αν εμείς έχουμε ένα αυθεντικό προφίλ, στο οποίο έχουμε το όνομά μας και τις δικές μας τις φωτογραφίες και θα βάλουμε φωτογραφίες χαρακτηριστικές, δηλαδή φωτογραφίες πρόσφατες, φωτογραφίες που δείχνουν πώς πραγματικά είμαστε, φωτογραφίες κατά τη γνώμη μου σεμνές, δεν είναι καλή ιδέα να βάλουμε φωτογραφίες προκλητικές εφόσον ψάχνουμε για τη δημιουργία μιας γνωριμίας με βάθος. Αν βάλουμε προκλητικές φωτογραφίες αυτό
θα δώσει άλλη ιδέα, θα βοηθήσει τους ανθρώπους ίσως να σκέφτονται ότι θέλουμε κάτι πιο επιφανειακό και χρησιμοποιούμε το προφίλ μας στις εφαρμογές γνωριμιών, δηλαδή μπαίνουμε μέσα, κοιτάζουμε τα άλλα προφίλ και όταν κοιτάζουμε τα άλλα προφίλ, ανάλογα με το ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, θα επιλέξουμε, θα βάλουμε καρδιά ή θα κάνουμε swipe right ή θα τραβήξουμε στα δεξιά ανθρώπους που μας αρέσει είτε η εξωτερική τους εμφάνιση, αν μας ενδιαφέρει περισσότερο η εξωτερική εμφάνιση θα δώσουμε προτεραιότητα σε ανθρώπους που μας αρέσει η εξωτερική τους εμφάνιση, είτε ανθρώπους που μας αρέσουν αυτά που γράφουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν πολλοί που δεν γράφουν τίποτα για τον εαυτό τους. Αυτό για μένα δείχνει ότι δεν έχουν δώσει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με τον ιστοχώρο. Το κάνω το προφίλ και ό,τι θέλει ας γίνει. Μπορεί να δώσουμε προτεραιότητα σε ανθρώπους που γράφουν πράγματα για τον εαυτό τους που μας αρέσουν ή που γράφουν τα θέλω τους και συμφωνούν με τα δικά μας θέλω. Χρησιμοποιούμε τον ιστόχωρο γνωριμιών, δηλαδή περνάμε, κοιτάμε τα προφίλ. Λες φίλοι στην επιστολή σου ότι δεν θέλεις να χάσεις άσκοπα χρόνο. Αν θες να βρεις σύντροφο, θα χάσεις, θα επενδύσεις χρόνο. Χωρίς να σημαίνει ότι ο χρόνος που θα επενδύσεις θα αποδώσει οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν σήμερα καθίσεις 3 ώρες πάνω από το κινητό σου, τον υπολογιστή, και αύριο 4 ώρες, και μεθαύριο 2 ώρες, και μετά από μια εβδομάδα άλλη 1 ώρα, ότι αυτό θα σου δώσει οπωσδήποτε σύντροφο, θα σου δώσει όμως πείρα και θα σου δώσει εμπειρία πάνω στη χρήση των ιστοχώρων γνωριμιών και μπορεί να σε οδηγήσει και στην πιθανότητα να συναντήσεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να ταιριάξετε. Όπως είπα και προηγουμένως, λόγω καραντίνας μπαίνουν περισσότεροι άνθρωποι από προηγουμένως στις ιστοσελίδες γνωριμιών και μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι συνηθισμένοι χρήστες. Γιατί οι φίλες που χρησιμοποιούν συχνά τους ιστοχώρους γνωριμιών μου λένε ότι υπάρχουν παντού οι συνήθους ύποπτοι. Δηλαδή, είτε στο Tinder μπεις, είτε στο Badoo μπεις, είτε σε δεν ξέρω τι άλλα, ο OkCupid, δεν ξέρω, υπάρχουν διάφοροι ιστοχώροι γνωριμιών, θα δεις κάποιους ανθρώπους που έχουν σταθερά προφίλ σε όλους τους ιστοχώρους γνωριμιών. Αυτοί συνήθως είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν το προφίλ τους συνέχεια ενεργό, ούτως ώστε να βρίσκουν ευκαιριακούς συντρόφους. Ένας ο οποίος είναι παλέμαχος στους ιστοχώρους γνωριμιών, το πιο πιθανό να μην ασχοληθεί για σοβαρή γνωριμία, το πιο πιθανό να ασχολείται για να δει τι καινούριο πράγμα έχει μπει μέσα και αν θα έχει την ευκαιρία ή αν θα έχει το chance να κάνει μια καινούρια επιδερμική γνωριμία. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε τους ιστοχώρους γνωριμιών, κοιτάζουμε καλά τα προφίλ τα οποία εξετάζουμε, βάζουμε κριτήρια τα οποία να έχουν να κάνουν με εμάς, τι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο το μυαλό κάποιου ανθρώπου, η ψυχή κάποιου ανθρώπου, η καρδιά του, ο συναισθηματικός του κόσμος, η προσωπικότητα του, οι αρχές και οι αξίες του, η ψυχική του υγεία και ισορροπία. Αυτά με ενδιαφέρουν περισσότερο. Εννοείται ότι είναι σημαντικό να μην μας είναι απεχθής ο άλλος και να μας είναι συμπαθητικός εμφανισιακά, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια που δεν ασχολούμαι με την εμφάνιση ως πρωταρχικό χαρακτηριστικό. Ξέρω, έχει 30 χρόνια. 20 χρόνια, 25 χρόνια, αρκετά χρόνια που δεν ασχολούμαι, γιατί έχω δει στην πράξη ότι πολλοί εμφανίσιμοι άνθρωποι, που γενικά ο κόσμος τους θεωρεί πολύ ωραίους, μπορεί να μην έχουν ωραίο χαρακτήρα. Μπορεί και να έχουν όμως. Είπαμε, δεν θα γίνουμε αρνητικοί απέναντι στους ανθρώπους που έχουν φυσική ομορφιά, γιατί μπορεί κάποιος να έχει φυσική ομορφιά και ταυτόχρονα παράλληλα να καλλιεργεί και εξωτερική και εσωτερική ομορφιά. Όμως, κατά τη γνώμη μου, αν ψάχνεις να κάνεις μια υγιή σχέση και μια βαθύτερη ρομαντική σχέση, καλύτερα να κοιτάξεις περισσότερο προσωπικότητα και χαρακτήρα παρά μόνο εξωτερική εμφάνιση. Άρα, κοιτάζουμε με προσοχή τα προφίλ, κάνουμε τις επιλογές μας και όταν έχουμε match, δηλαδή όταν έχουμε πατήσει ναι ή καρδιά ή έχουμε τραβήξει δεξιά και οι δύο προς το ίδιο πρόσωπο, μας δίδεται η δυνατότητα να συνομιλήσουμε με εκείνο το πρόσωπο γραπτός. Από ό,τι έχω κάνει μια έρευνα πρόσφατα και έχω δει ότι οι εφαρμογές γνωριμιών σου δίνουν τη δυνατότητα με κάποιον που συνομιλείς μέσα από την εφαρμογή να κάνεις και άμεσα βιντεοκλήση. Το θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο αυτό. Δηλαδή, μας μιλάει κάποιος ή μιλάμε σε κάποιον που φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον άνθρωπος, φαίνεται ότι υπάρχει έδαφος για να συνομιλήσουμε περαιτέρω, πατάμε το κουμπί για τη βιντεοκλήση, για να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο στο βίντεο τον άνθρωπο εκείνο, χωρίς φίλτρα φίλοι. Οι φωτογραφίες έχουν φίλτρα, το βίντεο δεν έχει φίλτρα.
τα βίντεο των εφαρμογών γνωριμιών δεν έχουν φίλτρα. Μπορούμε να κάνουμε μια σύντομη βιντεοκλήση, ένα crash test, δηλαδή ένα τεστ σύντομο και οξύ, ένα οξύ τεστ, για να δούμε αν ο άλλος ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από εκείνο το προφίλ, τουλάχιστον εμφανισιακά, είναι αυτός που δείχνει στις φωτογραφίες, αν είναι άνθρωπος που ξέρει να μιλήσει, αν είναι άνθρωπος ο οποίος έχει το θάρρος να μιλήσει ανοιχτά για αυτά που θέλει κλπ. Κλπ. Κάντε χρήση της βιντεοκλήσης στις εφαρμογές γνωριμιών. Εννοείται ότι αν ανοίξουμε τη βιντεοκλήση και δούμε τον άλλο γυμνό ή σε απρεπή κατάσταση, κλείνουμε τη βιντεοκλήση και μπλοκάρουμε εκείνο το προφίλ. Σε όλες τις ιστοσελίδες και εφαρμογές γνωριμίων υπάρχει επιλογή μπλοκαρίσματος. Δηλαδή, αν έχουμε κάνει μια αλφαβήτα συνομιλία με κάποιον ή μια βιντεοκλήση και νιώσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, απλώς τον μπλοκάρουμε. Όσον αφορά στη γνωριμία εκ του σύνεγγυς από κοντά, εξακολουθώ να έχω τη γνώμη που είχα και παλαιότερα, ότι αν γνωρίζεις κάποιο άνθρωπο μια εφαρμογή γνωριμιών, δεν πρέπει να περιμένεις πολύ καιρό μέχρι να συναντηθείς από κοντά, γιατί υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείς μέσα από το γραπτό λόγο, μέσα από τα μηνύματα, έναν άνθρωπο τον οποίο να μην τον γνωρίζεις ποιος είναι και να μην είναι ακριβώς όπως φαίνεται στα μηνύματα. Έτσι, κατά τη γνώμη μου, μετά από μια, δύο, τρεις μέρες συνομιλίας, όταν δούμε ότι ζητάμε παρόμοια πράγματα και υπάρχει μια σύμπτωση ιδεών και επιθυμίων, τότε είναι καλή ιδέα να συναντηθούμε. Επειδή είναι κλειστοί χώροι εστίασης, οι καφετέρειες κτλ., η ιδανικότερη χώρη να συναντηθούμε με κάποιον αυτή την περίοδο είναι το Ύπεθρο, σε περιοχή που να έχει και άλλο κόσμο. Για παράδειγμα, ζούμε σε μια παραλιακή πόλη, μπορεί να κλείσουμε ραντεβού στην παραλία, να πάμε να περπατήσουμε και περπατάνε και άλλοι άνθρωποι, ή να κλείσουμε ραντεβού σε ένα πάρκο, στο οποίο περπατούν οι άνθρωποι τις ώρες που χρειάζεται να πάνε να περπατήσουν και στην Κύπρο στέλνουν και μηνύματα. Δεν ξέρω στο εξωτερικό αν μπορείς να βγεις χωρίς να στείλεις μήνυμα. Κάνουμε μια πρώτη γνωριμία σε ένα δημόσιο χώρο που να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι, ούτως ώστε να δούμε τον άλλον από κοντά, να δούμε την άβρα του, να δούμε πώς μας φαίνεται και πώς νιώθουμε με αυτόν τον άνθρωπο όταν βρισκόμαστε στο ίδιο φυσικό περιβάλλον, ούτως ώστε να προλάβουμε το να πάθουμε τη ζημιά, να ερωτευτούμε κάποιον όπως τον έχουμε πλάσει μέσα στο μυαλό μας, μόνο μέσα από τις γραπτές συνομιλίες και τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Εάν δεν υπήρχε καραντίνα και αν δεν υπήρχε πανδημία, θα σας έλεγα να κάνετε μια συνάντηση σε μια κεντρική καφετέρια, σε ένα κεντρικό εστιατόριο, σε έναν πολυπληθές μέρος, να ξέρουν ένα-δυο καλοί σας φίλοι που είστε, που θα πάτε, ποιον θα συναντήσετε, το τηλέφωνο του ανθρώπου που θα συναντήσετε για λόγους προστασίας και ασφάλειας. Και επίσης σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε ραντεβού στο σπίτι μας, στο σπίτι κάποιου άλλου ανθρώπου, στο αυτοκίνητό μας, στο αυτοκίνητο κάποιου άλλου ανθρώπου και γενικά κάπου απομονωμένα και μόνοι μας. Γιατί δεν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο τον οποίο δεν γνωρίζαμε από πριν. Δεν ξέρουμε ποιος είναι και τι σκοπό έχει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην δώσουμε χρήματα σε κανέναν με τον οποίο συνομιλούμε μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών, δηλαδή να μην πέσουμε θύματα απατεώνων σχέσεων, con artists. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν σε διάφορα προφίλ γνωριμιών, σε εφαρμογές γνωριμιών, δημιουργούν προφίλ ψεύτικα που δεν δίνουν τα αληθινά τους στοιχεία, παρουσιάζονται ως πολύ γοητευτικοί άνθρωποι, πλησιάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, είναι αφελείς και δεν είναι καχύποπτοι, δημιουργούν μια ερωτική σχέση έντονη μέσα από τηλεφωνήματα, μηνύματα κτλ. Θα αποφύγουν οπωσδήποτε τη βιντεοκλήση οι άνθρωποι αυτοί, αν θα έχουν βιντεοκλήση θα είναι για πολύ λίγο χρόνο. Και θα σου πούν, αγάπη μου, σε θέλω πάρα πολύ, σε αγαπώ πάρα πολύ, αλλά ξέρεις αυτή τη στιγμή χρειάζομαι 500 ευρώ για τον τάδε σκοπό και σε παρακαλώ αν μπορείς να μου τα δανείσεις και θα σου τα δώσω πίσω κλπ. Κλπ. Δεν δίνουμε λεφτά και δεν στέλνουμε λεφτά σε κανέναν που δεν γνωρίζουμε μέσα από εφαρμογές γνωριμιών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει χιλιάδες ευρώ και πολλά χρήματα μέσα από αυτές τις απάτες. Δεν είναι ασφαλές. Κανένας ο οποίος μπαίνει με σκοπό να δημιουργήσει μια ρομαντική σχέση, δεν θα σας ζητήσει χρήματα. Αυτός που θα σας ζητήσει χρήματα είναι επειδή μπαίνει μέσα με σκοπό να ξεγελάσει ανθρώπους, να τους φάει χρήματα. Οπότε δεν δίνουμε καθόλου χρήματα σε οποιονδήποτε μας ζητήσει χρήματα μέσα από εφαρμογές γνωριμιών και γενικότερα σε άγνωστους ανθρώπους που κάνουν επίκληση στο συνέστημα μας και μας ζητούν λεφτά, δεν δίνουμε λεφτά. Γιατί υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές απάτες και χρηματικές απάτες.
Και η λεγόμενη απαταιώνες σχέσεων. Υπάρχει ολόκληρη playlist στο κανάλι μας για τους con artists ή αλλιώς απαταιώνες σχέσεων, το οποίο μπορείτε να το παρακολουθήσετε για να ενημερωθείτε. Λοιπόν, πάω στο άλλο ερώτημα που έχει κάνει η φίλη. Λέει, αν ο άλλος από την αρχή δείχνει ξεκάθαρα ότι τον ενδιαφέρει μόνο το σεξ, τι κάνω? Αν ο άλλος από την αρχή δείχνει ξεκάθαρα ότι τον ενδιαφέρει μόνο το σεξ και σένα δεν σε ενδιαφέρει ξεκάθαρα μόνο το σεξ, τον μπλοκάρεις. Του λες τσάω. Κόβεις τη συζήτηση. Δεν προχωράς. Εκτός και σε ενδιαφέρει και σένα μόνο το σεξ, οπότε πάω σόγο. Και όπως γράφει η φίλη, μπορεί κάποιοι να πούν πολύ μεγάλα λόγια, να πούν ότι θέλουν σχέση, ότι θέλουν έρωτα, ότι θέλουν, όμως οι πράξεις τους να δείχνουν ότι θέλουν μόνο σεξ. Δηλαδή να στείλουν φωτογραφίες του σώματος τους γυμνού, να ζητούν από εμάς να στείλουμε γυμνές φωτογραφίες κλπ. Κλπ. Η συμβουλή μου είναι να μην στείλετε καμία απολύτως προσωπική φωτογραφία γυμνή, ούτε τα επίμαχα σημεία του σώματος σας γυμνά σε οποιονδήποτε. Γιατί γίνονται πολλές απάτες με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, σου στέλνουν δικές τους φωτογραφίες που μπορεί να μην είναι και δικές τους. Του στέλνει εσύ τη φωτογραφία σου και μετά σε απειλούν. Έχω τη φωτογραφία σου, έχω το βιντεάκι σου, δώσε μου τόσα χρήματα για να μην τα δημοσιοποιήσω. Δεν δίνουμε χρήματα σε ανθρώπους που γνωρίζουμε μέσα από εφαρμογές γνωριμιών, δεν στέλνουμε γυμνές φωτογραφίες, δεν κάνουμε βιντεοκλήσεις γυμνές. Όχι. Και τη βιντεοκλήση που κάνουμε μπορεί ο άλλος να την βιντεοσκοπήσει και μετά να χρησιμοποιήσει το βίντεο εναντίον μας. Προστατεύουμε τον εαυτό μας. Επίσης, οτιδήποτε γράφουμε σε γραπτό λόγο, να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι μπορεί αυτό το γραπτό να γίνει φανερό. Οπότε πάντοτε στις συνομιλίες μας στις γραπτές φροντίζουμε αν παρελπίδα γίνει δημόσια η επικοινωνία μας, να μην έχουμε κάτι να ντραπούμε για αυτήν. Και είπαμε, δεν είναι ντροπή κάποιος να είναι μόνος, δεν είναι ντροπή κάποιος να ψάχνει για συντροφικότητα, δεν είναι καθόλου ντροπή. Θεωρώ ότι με όλα όσα μαθαίνουμε εδώ στο κανάλι και έχουμε κάνει αρκετά βίντεο πρόσφατα για το πώς διαχειριζόμαστε στην αρχή μιας γνωριμίας την κατάσταση, τι ερωτήσεις κάνουμε, πώς βάζουμε τα όρια μας, πώς ξεκαθαρίζουμε τα θέλω μας, πώς μπαίνουμε σε μια διαδικασία του να πούμε ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι θέλουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Και αν ο άλλος δεν μπορεί να μας δώσει αυτό που διεκδικούμε, σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτόν τον άνθρωπο. Δικαιούμαστε να επιλέξουμε. Αυτά έτσι εισαγωγικά για τους ιστοχώρους γνωριμιών. Ανακεφαλαιώνω, δεν στέλνουμε χρήματα, δεν στέλνουμε γυμνές φωτογραφίες, δεν κάνουμε βιντεοκλήσεις που να μην φοράμε τα ρούχα μας ή να λέμε ή να γράφουμε οτιδήποτε για το οποίο δεν θα θέλαμε να φανεί δημοσίως. Δεν είναι ντροπή κάποιος να έχει προφίλ σε εφαρμογές ή στο χώρους γνωριμιών. Είναι διαδικασία που παίρνει χρόνο το να φλερτάρεις μέσα από εφαρμογές γνωριμιών. Παίρνει χρόνο, είναι χρονοβόρα διαδικασία. Κάποιοι άνθρωποι μπερδεύονται και κουράζονται να μιλούν με πολλούς παράλληλα. Κάποιοι δεν μπορούν καν να μιλούν με πολλούς παράλληλα, θέλουν να μιλούν με έναν άνθρωπο κάθε φορά. Είναι προσωπική επιλογή αυτό το πράγμα. Σαφώς όμως δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνεις με 3-4 παράλληλα μέσα από μια εφαρμογή γνωριμιών και να νομίζουν και 3-4 ότι τα έχεις φτιάξει μαζί τους και εσύ απλώς να φλερτάρεις. Είμαστε ξεκάθαροι ότι γνωριζόμαστε. Φλερτ σημαίνει μιλάω, συνομιλώ, συναντιέμαι με σκοπό να δω αν ταιριάζω και αν υπάρχει αμοιβαία έλξη και αμοιβαία επιθυμία για τη σύναψη ρομαντικής σχέσης. Δεν δίνουμε προσωπικές μας πληροφορίες σε ανθρώπους για τους οποίους δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης. Όπως λες και εσύ φίλοι και στην πραγματική ζωή να γνωρίσεις κάποιον και σε μια καφετέρια να γνωρίσεις κάποιον και σε ένα μπαράκι να γνωρίσεις κάποιον και σε ένα σούπερ μάρκετ να γνωρίσεις κάποιον, πάλι είναι κάποιος άγνωστος που δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Είμαστε προσεκτικοί, δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε, δεν ξεχνάμε τι θέλουμε, δεν ξεχνάμε τι είδους σχέση θέλουμε, δεν υποκύπτουμε στα θέλω των άλλων, δεν προσπαθούμε να επιβάλλουμε τα δικά μας θέλω στους άλλους. Υπάρχει ελευθερία βούλησης. Κάποιος άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει να μας γνωρίσει καλύτερα ή να σταματήσει να μας γνωρίζει. Δικαιούται να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν το παίρνουμε ως απόρριψη αν κάποιος μας πει ότι δεν ταιριάζουμε. Δεν ταιριάζουμε με όλους, δεν αρέσουμε σε όλους. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε να είναι όσο πιο ρεαλιστική η γνωριμία μας. Γι' αυτό
όσο πιο νωρίς, δηλαδή στις 2-3 μέρες, πάμε, συναντιόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο, μιλάμε μέσα από βιντεοκλήσεις με τα ρούχα μας πάλι, με τα ρούχα μας, σεμνές βιντεοκλήσεις, και δίνουμε στον άλλο να καταλάβει ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, και αφήνουμε και στον άλλο χώρο να μας μιλήσει για τον εαυτό του, να μας δώσει να καταλάβουμε ποιος είναι και τι θέλει. Και οι άνθρωποι επειδή θέλουν μόνο επιφανειακή επαφή, αν δεν τους τη δώσεις θα φύγουν, αν τους τις δώσεις πάλι θα φύγουν. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Έτσι, αν δεν ψάχνουμε για μια επιφανειακή ερωτική επαφή, μένουμε ξεκάθαροι και σταθεροί στην άποψή μας ότι εγώ θέλω να φτιάξω μια ρομαντική σχέση, οπότε θέλω το χρόνο μου για να αποφασίσω και να αποφασίσεις και εσύ αν θες να είμαστε μαζί. Και ο Θεός βοηθός που λένε, οι καλές γνωριμίες. Και αν κουραστείς, και αν κουραστούμε από τις ιστοσελίδες γνωριμιών, σβήνουμε το προφίλ μας, κάνουμε διάλειμμα και ξαναμανά. Δεν άγγει να είμαστε συνέχεια μέσα να πάθουμε και θυσμό. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις δικές σας σκέψεις και ίσως και οι δικές σας εμπειρίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όσους ενδιαφέρονται για αυτό το μέσο γνωριμίας. Ξαναλέω, δεν είναι ντροπή να κάνει κάποιος προφίλ σε ιστοχώρο εφαρμογή γνωριμιών. Δεν είναι ντροπή να είσαι ελεύθερος και να θέλεις να δημιουργήσεις μια ερωτική σχέση. Χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, τις γνώσεις μας, με προσοχή, με σεβασμό στον εαυτό μας και στους άλλους ανθρώπους. Και σας εύχομαι τα καλύτερα. Φιλιά!